στα δύο χρόνια από το πόλεμο, από την σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, θέλω να δούμε ένα σποτάκι που δείχνει πως η Ουκρανία, όπως και για τις άλλες χώρες, αυτό αφορά τη δική μας χώρα, ευχαριστεί την Ελλάδα που της έχει στείλει όπλα, πυροβόλα, πυρομαχικά, εκπαίδευση σε μαχητικά αεροσκάφη και τι δεν έχουμε κάνει. Μας ευχαριστούν λοιπόν οι Ουκρανοί. Για να το δούμε. Λοιπόν, Ανδρέα Μουτζουρούλια, δύο χρόνια μετά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Κοιτάξτε τι γίνεται πρώτα απ' όλα. Μαθαίνουμε από το Κίεβο, από την Ουκρανία, το τι όπλα στέλνει η Ελλάδα στην Ουκρανία. Ξεκινάμε από αυτό. Από πού θα λοιπόν το μάθουμε? Όπως μαθαίνουμε από την Τουρκία, τι συζητάμε? Έτσι, έτσι. Ήδη από τα Χριστούγεννα έχει αναβάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας στο Twitter μια εικόνα, ένα κείμενο που ανέφερε ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες είχαμε στείλει Stinger στην Ουκρανία. Κάτι το οποίο το αρνεί το κυβέρνηση. Κοιτάξτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Από τη μία στέλνουμε εμείς όπλα στην Ουκρανία, αλλά από την άλλη τι συμβαίνει? Ενισχύουμε μια χώρα όπως είναι η Ουκρανία, η οποία συνάπτει συμμαχίες και συνεργασίες με την Τουρκία. Ήδη όπως ανακοίνωσε ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα, θα καταστήσουν, θα δημιουργήσουν οι Τούρκοι ένα νέο εργοστάσιο για την κατασκευή Bayraktar στο Κίεβο, πρώτον. Δεύτερον, οι Ουκρανοί ανέφεραν πως θα φτιάξουν τη μηχανή για το νέο μαχητικό της Τουρκίας, το ΚΑΑΝ. Και είπαν επίσης οι Ουκρανοί ότι θα αγοράσουμε και εμείς το μαχητικό ΚΑΑΝ όταν αυτό έτσι θα μπει στην κυκλοφορία. Λοιπόν, πρώτον. Τώρα, κάτι άλλο. Πώς γίνεται να ενισχύουμε μια χώρα η οποία συνεργάζεται με την Τουρκία, έτσι, και από την άλλη, όπως μαθαίνω από διάφορα ρεπορτάζ του ελληνικού τύπου, και το έχετε δει και εσείς, όπως είμαι σίγουρος, λέτε κάποιες πληροφορίες ότι η Ελλάδα θα αποσύρει ή θα στείλει στην Ουκρανία τους S-300, θα αποσύρουμε τους ΩΣΑΚ και κάποιους άλλους, κάποια άλλα ρωσικά όπλα. Και τα Τορμιένα. Και τα Τορμιένα. Και τα Ζούμπουρ. Και θα τα στείλουμε όπως φαίνεται στην Ουκρανία. Αυτό φαίνεται. Από την άλλη, δεν ξέρουμε πώς θα αναπληρώσουμε, πώς θα αντικαταστήσουμε αυτά τα οπλικά συστήματα. Και από την άλλη, βλέπουμε μια Τουρκία η οποία έχει το πυραυλικό σύστημα S-400. Δεν έχουμε κυρώσεις από την Αμερική αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ναι, μεν υπάρχει αυτό το εμπάρκο που υπήρχε το F-35, αλλά δεν βλέπω σοβαρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Και από την άλλη, ακόμα η Τουρκία εξακολουθεί να παίρνει ανταλλακτικά και να υπάρχει κανένα εμπάργκο. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, στέλνουμε αυτά τα οπλικά συστήματα. Τι παίρνουμε στη θέση τους? Παίρνουμε κάποια οπλικά συστήματα στη θέση τους? Εγώ βλέπω εδώ πέρα στο βιντεάκι που μας εμφανίζεται κάποια άρματα μάχης που έχουμε στείλει στην Ουκρανία. Τι έχουμε αγοράσει? Πώς, δηλαδή, τι κάνουμε? Παίρνουμε τα άρματα, τα οπλικά συστήματα από το Αιγαίο. Και για ποιο λόγο η Τουρκία κατασκευάζει εργοστάσια Bayraktar, δεν έχει εμπάργκο, δεν έχει κυρώσει από τη Δύση και εμείς ενισχύουμε μια φιλική χώρα προς την Τουρκία, που είναι η Ουκρανία? Ποιος είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και από την άλλη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, είμαστε πλέον απέναντι σε μια ισχυρή χώρα, όπως είναι η Ρωσία. Πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με όσες δυνατές χώρες. Έχουμε μπει στο μάτι του κυκλώνα αυτή τη στιγμή που παρακολουθεί στο ρωσικό τύπο. Λοιπόν, κοίταμε σήμερα τι έγινε, η δηλώση του Μακρόν χθες, το ΝΑΤΟ έκανε πίσω μετά την παρέμβαση Πεσκόφ και βλέπουμε γενικότερα ότι έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και εμείς μπαίνουμε μέσα.